τώρα μας έπιασε η ζέστη, υπάρχει κίνηση, ο κόσμος ανταποκρίνεται γιατί ξέρει την προσπάθεια που κάνουμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Ελπίζουμε ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε πουλήσει τα προϊόντα μας. Οι τιμές μας είναι ίδιες όπως κάθε χρόνο, γιατί αναγνωρίζουμε την κρίση που υπάρχει. Οι εθελόντριες έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα. Τα έχετε κάνει μόνες σας? Τα έχουμε κάνει μόνες μας, ναι. Το τραχανά που το ξέρετε όλοι, ναι. Γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και κάποια φρέσκα πράγματα, κέικ, τσουρέκια και διάφορα άλλα. Μάλιστα. Πώς πάει, τι λέτε εσείς? Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, ναι. Γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να μας ενισχύει όπως κάθε χρόνο και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται και μας το κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας, που με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο και οι ανάγκες του ερυθρού συνέχεια αυξάνονται. Και επομένως, σας ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να μας βοηθήσουμε να το συνεχίσουμε και το χρόνο που θα δούμε και κάτω. Ευχαριστούμε και τους φίλους του Ερυθρού Σταυρού που προσφέρουν πράγματα και προϊόντα και βοηθάνε και στον τραχανά για το παζάρι. Αυτή πόσο κάνει τώρα η μαρμελάδα? Έχει διάφορες τιμές ανάλογα το μέγεθος που έχει το βαζάκι, ναι. Και ανάλογα το προϊόν που περιέχει. Οπωσδήποτε το, αυτό εδώ που είναι σπεριδοειδής, ναι. Πορτοκαλιά, μαντερίνια, που υπάρχουν αυθονία, είναι πιο οικονομική στα 4 ευρώ. Ναι. Είχαμε όμως κάποιες φράουλα και κάτι πιο δύσκολα γλυκά, τα οποία εντάξει, οπωσδήποτε η τιμή τους είναι λίγο πιο πολύ. Πάμε στα 7 ευρώ. Ναι, αλλά τι θέλουμε να πούμε, ότι οι τιμές είναι οι τιμές για ενίσχυση. Δεν είναι ακριβώς, αν είναι, το παίρνει και από το σούπερ μάρκετ. Και ο κόσμος βλέπω ότι δεν ρωτάει τι και πώς, απλώς διαλέγει, παίρνει χωρίς να έχει πρόβλημα με την τιμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι, αυτό. Εδώ τι λέει η κυρία εδώ. Έλα, πώς πάει η πούληση εδώ? Το Θεό, ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο μας και έρχεται με πολύ μεγάλη χαρά και παίρνει τα προϊόντα. Δεν ρωτάει, λέει, πόσο κάνει. Κανένα, και αν έχει κεραίες, θα σε πληροφορώ ότι λέει δεν τα παίρνει. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Στην κρίση που είμαστε τώρα, είναι πολύ συγκινητικό. Στέλλα, εσύ τι έχεις κάνει, τραχανά, τι έχεις κάνει? Τραχανά το κάναμε όλοι μαζί. Μπράβο. Όπως συνήθως τα έχετε πάρει. Αυτό είναι κρύταμα. Αυτό είναι κρύταμα από την Κέραμο μαζεμένο. Από την Κέραμο. Ναι. Εγώ έχω κάνει μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, κουλουράκια. Η κάθε μια ό,τι μπορεί. Η κυρία εκεί τι έχει κάνει? Κροδοπιτάκια, τυροπιτάκια. Α, εσύ κάνεις πιο πρακτικά πράγματα. Ναι. Ζητάει ο κόσμος. Πού είναι αυτά, πού είναι αυτά που λες? Έχουν φύγει όλα. Περίπου έτσι. Έχουν φύγει όλα, ε. Όλα, όλα, όλες οι εταιρείες. Αυτό είναι. Πολύ πράγμα. Δεν μου έχει για αύριο δηλαδή. Να σκεφτήσω ότι προϊόντα που έχω πάρει από πέρσι μας παίρνουν τηλέφωνο να τις παραθήσω. Δεν είμαστε αύριο εδώ. Στέλε μας σήμερα, ό,τι γίνεται σήμερα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που αναγνωρίζει το έργο μας. Και προπαντός είναι σε ανάξει, όλη την πλούσια. Είστε και εσύ ένα ήσυχο μέρο. Ακούτε τι μηχανάκι περνάει και τι αυτό, ε! Τι θόρυβο έχει. Όλα είναι. Δεν να πάω στο ταμείο. Στο ταμείο να πάω. Εντάξει. Λοιπόν, κάναμε ταμείο. Ε, θα κάνουμε πια το βράδυ. Α. Τώρα εντάξει, καλά πάει η δουλειά. Εντάξει. Εδώ είναι ο μπεζαχτές. Εδώ, ναι, ναι. Εδώ, ναι, εδώ ναι. Μαζεύεται το. Εδώ, εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας, τόσο το πιο. Τι έσοδα θα είστε ευχαριστημένοι να μαζέψετε? Κοίταξε. Γιατί πόσο πάτε? Ό,τι και να είναι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Εντάξει, αλλά πάτε για 500, για 1000 ευρώ, γιατί πάτε για παραπάνω? Παραπάνω. Γιατί το βασικό μας προϊόν είναι ο τραχανάς. Ο τραχανάς. Και όταν κάνεις 400 κιλά τραχανά, επί 13. Α, ο τραχανάς έχει 1000 ευρώ έξοδα. Αλλά, 1000 ευρώ έξοδα. Ναι, αλλά τα έξοδα, τα οποία έξοδα του τραχανά τα βάζει ο Ερυθρός. Ενώ τον τα υπόλοιπα τα βάζουν και θελόντες. Τα βάζει μόνος. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πάει. Ο κόσμος να σε υποστηρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.